centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας. Και φυσικά και στο, και στην... είναι η κόρη σας εκεί. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, ναι, 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 κύριε Βασάνη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ακούω, εντυπωσιακή φωνή. Α, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Βασάνη. Ευχαριστούμε. Από πού πήρε, από πού πήρε. Λοιπόν. Μόνος του τα λέει. Αν κέρδιζε και ο ΠΑΟΚ, χθες θα ήταν όλα για εσάς ιδανικά, κύριε Βαρσάμι, αλλά δεν σας έκανε το χατήρι, αγαπημένη σας ομάδα. Ήταν μια μέρα μεγάλης χαράς και για άλλους λόγους, ταυτόχρονα μεγάλης λύπης, γιατί άκουσα κάποια στιγμή την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας και εκλεκτού μας συναδέλφου του οδοντίατρου του κ. Σεργιόπουλου και φυσικά και πολιτικού συναγωνιστή με την έννοια της παράταξης. Παραδοσιακός, από τα παλιότερα στελέχη. Ναι. Και κάποια στιγμή συζητώντας αυτό, ρωτάω ρε παιδιά με την ομάδα τι έγινε και μου λέει ας το Κοσμά καλύτερα μη σου πούμε. Οχ, λέω τι έγινε πάλι. Πατατράκ λοιπόν μέσα στον Ιωνικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά είναι πολύ δευτερεύοντα. Πραγματικά η απώλεια του Γιώργου με συνεκλώνησε. Ναι. Δεν έχετε λόγια. Γιατί ήταν ένας συνάδελφος τον οποίο πάντοτε συμβουλευόμασταν εμείς οι νεότεροι, ναι. Και για θέματα οργανωτικά και για θέματα επιστημονικά και για θέματα συνεδρίων και φυσικά είχα αρκετές φορές σε όλη αυτή την πορεία τους συζητήσεις και για ζητήματα που αφορούν την προοπτική της χώρας αλλά και της παράταξης που και οι δυο υπηρετούσαμε. Εσείς τώρα δεν είστε απλά ένας... Ναι. Δεν είστε απλά ένας υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη που γιορτάζει κιόλας σήμερα. Τι ωραίο δώρο για την γιορτή του, η χθεσινή του Νίκη. Το σκέφτηκα και αυτό. Είναι εντυπωσιακή συγκυρία για τον ίδιο. Εντυπωσιακή συγκυρία, πραγματικά. 37,11 τα πανελλαδικά, 27,6 Παπανδρέου. Δεύτερος πάνε μαζί στον δεύτερο γύρο. Ναι. Ας κάνουμε ένα γενικό σχόλιο πρώτα για τα πανελλαδικά και αμέσως μετά θα μπούμε λίγο και στα αμιγώς Καστοριανά. Νομίζω ήταν ένα ποσοστό το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση είχα το νου μου, αλλά θεωρώ ότι δεν... Γιατί έβλεπα το ρεύμα και τη στιγμή. Κάποια στιγμή σε μια προηγούμενη συνέντευξή σας είχα πει ότι είναι η στιγμή του. Είναι η ώρα της ανανέωσης. Είναι όρος επιβίωσης για την παράταξη τη δική μας. Και ο όρος επιβίωσης αυτός εξαρτάται όχι μόνο από το πρόσωπο, είναι και από το τι εκφράζει. Την αλλαγή γενιάς, την ανανέωση εκ των βάθρων αυτού του χώρου, ο οποίος πρέπει να εκφράσει με σύγχρονους όρους και με νέα πρόσωπα την ιδεολογική του κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Ο Νίκος κατάφερε να το κάνει, το έβλεπα από εκ των κάτω, συζητώντας με τον κόσμο. Το όνομά του και η συζήτηση προέκυπτε αμέσως και θεωρούσα ότι θα είναι πρώτος. Βέβαια, εγώ πάντοτε είμαι λίγο συντηρητικός στις προβλέψεις μου, γιατί γνωρίζω ότι και οι άλλοι δύο δυνατοί αντίπαλοι του έχουν μεγάλη ιστορία, ισχυρό έρισμα στον χώρο και θεωρούσα ότι θα είναι μια σκληρή μάχη. Έδινα με ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Νίκο για την πρωτιά. Τελικά αποδείχθηκε ότι το ρεύμα αυτό σχεδόν τα σαρώνει όλα. Εδώ όμως έχουμε κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που αξίζει να τα συζητήσουμε. Σχεδόν 300.000 άνθρωποι, είτε ανήκουν, είτε ανήκαν, είτε θα ανήκουν στο μέλλον στο ΠΑΣΟΚ, πήγαν να ψηφίσουμε δηλαδή, κοντά στις 300.000. Αυτός ο αριθμός νομίζω είναι ο απόλυτος νικητής των εκλογών, πέρα από τα υπόλοιπα το τι πήρε ο κάθε υποψήφιος. Δηλαδή προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο πραγματικά. Αυτό είναι το πρώτο πολιτικό γεγονός. Καταφέραμε δηλαδή μέσα από αυτή την πολιτική διαδικασία να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός, μια πρώτη είδηση για την χώρα σχεδόν, ενός κόμματος το οποίο αυτή τη στιγμή εκλογικά με βάση τα αποτελέσματα 19 είναι στο 8. Ναι. Ένα κόμμα το οποίο πέρασε μια τεράστια περιπέτεια, σαν την Οδύσσια να το. Και περνάει ακόμα έτσι. Περνάει μια Οδύσσια τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα πανίσχυρο ποσοστό να έχουμε πέσει κάποια στιγμή στα όρια του να κινδυνεύσουμε να μην μπούμε και στη Βουλή και να διαλυθούμε απολύτως.
μέσα από μια σκληρή μάχη. Χρήστο, αν θυμάσαι την ταινία, ναι, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Μια τέτοια ποιο μάχη. Νούμερο, ένα, δύο, τρία. Όλα. Όλα τα. Όλα τα περάσαμε αυτά. Όλα τα περάσαμε. Όμως αυτός ο χώρος, όπως και άλλη φορά σου έχω πει και σας έχω πει, είναι ότι είναι ιστορικός, είναι η παράταξη που προέρχεται από τον Χαρίλα Ουτρικούπη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτή η παράταξη έχει θεσμική μνήμη μεγάλου κόμματος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κόμμα διαμαρτυρίας και πιστεύω ότι στο μέλλον θα ξανακατακτήσει τη θέση που της αξίζει μόνο με μία προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι αυτό που σας είπα πριν. Ριζική ανανέωση εκ των βάθρων, πρέπει τα κόμματα να ανανεώνονται για να παρακολουθούν τη σύγχρονη εποχή. Και έστω πως κυλούν τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία, στις αλλαγές στα κοινωνικά ρεύματα και να προσαρμόζεται, διότι εντάξει πρέπει να σέβεσαι την ιστορία σου, αλλά όμως πρέπει να παραδειγματίζεσαι και από τα μεγάλα σου λάθη. Κάθε πολιτική παράταξη έχει τον καλό της και τον κακό της σε αυτό. Πρέπει να κρατήσουμε τον καλό μας σε αυτό, να πετάξουμε τον κακό μας σε αυτό, να πετάξουμε την αναξιοκρατία όπου υπήρχε το κομματικό κράτος και να προασπίσουμε μονάχα την απόλυτη αξιοκρατία μέσα στην κοινωνία, τη δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες προς τη νέα γενιά, η οποία αυτή είναι, η οποία σήμερα πάσχει και αυτή είναι ο μη προνομιούχος, ναι, για να το πω έτσι με όρους παραταξιακούς του 80. Ο μη προνομιούχος της σήμερα είναι οι νέοι άνθρωποι. Για να δούμε λοιπόν. Τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Η μεγάλη επιστροφή του Πασόκ λέει τα νέα. Αέρας νίκης, Ανδρουλάκης Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο. Μέγα πάθος, μέγα πλήθος, εκλογές του Κινάλ. 270.000 στην διαδικασία. Πώς ψήφισαν οι περιφέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Συναγερμός στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εδώ. Ερωτηματικά στο Μαξίμου. Η επόμενη μέρα και οι στρατηγικές των μονομάχων. Είναι η μεγάλη επιστροφή του Πασόκ σήμερα, ανεξαρτήτου ποια θέση πήρε ο καθένας. Νομίζω, Χρήστο, αυτός ο αριθμός των ψηφισάντων αποτελεί μια παρακαταθήκη για τη συνέχεια, η οποία όμως για να γίνει εκτός από τα προηγούμενα τα οποία σας είπα, που κατά την άποψή μου πρέπει να εκφράσει αυτός ο χώρος, πρέπει να υπάρξει ενότητα. Να μην έχουμε τα φαινόμενα της προηγούμενης φοράς του 17, όπου δύο ή τρεις υποψήφοι αποχώρησαν είτε για το ζήτημα των Πρεσπών είτε για το... και προσχώρησαν και κάποιοι άλλοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιοι και στη Νέα Δημοκρατία παντού δώσατε στελέχη. Όχι, όχι, μιλώ για τους υποψηφίους του 17. Ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος αποχώρησε, έτσι, ο κύριος, δεν θυμούμαι τώρα το όνομα, του πρώην Υπουργού. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρξει απόλυτη ενότητα, αυτή είναι προϋπόθεση της νέας πορείας. Ναι. Νομίζω όμως ότι με την παρουσία του Νίκου, ο οποίος έρχεται με ορμή και θα συνταράξει τα πράγματα, ξεκινώντας μια πορεία ξανά από χωριό σε χωριό όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει και μια πορεία πλήρης αναδιοργάνωσης και αξιοκρατίας του εσωτερικού του χώρου, αλλά το οποίο θα γίνει το παράδειγμα για το πώς θα είμαστε προς την κοινωνία. Τα κόμματα λειτουργούν για να παράγουν πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές τα τελευταία χρόνια δεν παράγονταν με τον τρόπο που πρέπει. Επίσης ήταν αρχηγικά σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει αυτό να μην είναι έτσι. Πρέπει ο αρχηγός να παίρνει την άποψη των μελών, των στελεχών, μέσα από συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες. Όπως είναι θεσμοθετημένες, παράδειγμα, στα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, στο S5, όπου έχουμε δημοψηφίσματα για πολύ σοβαρά θέματα. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Ο τύπος του αρχηγικού κόμματος έχει καταρρεύσει. Αρχηγικό κόμμα βαλκανικού τύπου. Επομένως, μόνο με την ορμή ενός νέου προσώπου, για το οποίο όμως είναι μεγάλο στοίχημα να επιτευχθεί αυτό, γιατί ο ίδιος θα πρέπει να εκφράσει τώρα και το ενωτικό πνεύμα, πρέπει να βάλει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως τάσης, να το πω έτσι, μέσα να κάνει μια αγκαλιά για όλους. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι ο αρχηγός των υποστηρικτών του όπως εγώ, πρέπει να είναι αρχηγός όλων και να μην ξεχωρίζει κανέναν εξ ημών, ανεξάρτητα αν τον υποστηρίξαμε ή δεν τον υποστηρίξαμε. Μόνο έτσι θα μπορέσει αυτός ο χώρος να ανακάμψει, πρώτα κοιτώντας και διορθώνοντας τον εαυτό του. Τώρα, βλέπω και την κόντρα εδώ. Μήνυμα για ριζική ανανέωση, η σαρωτική επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ανάσταση του Πασόκ αλλάζει το σκηνικό. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμμετοχή στις κάλπες. Και
Αυτό δείχνει ένα άρωμα που υπήρχε όλο το τελευταίο διάστημα. Οι πάντες μιλούσαν για Πασόκ και όσοι δεν το άκουγαν αυτό, μάλλον ήταν κάπου αλλού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γίναμε λίγο, ξανά λίγο της μόδας το τελευταίο καιρό. Πραγματικά. Εδώ όμως το θέμα είναι όλη αυτή η ορμή που έχετε και σας πάνε μέρες με την επικαιρότητα. Πιστεύετε ότι θα είναι πολύ σύντομο το διάστημα το χρονικό που θα γίνεται και πάλι ας πούμε κόμμα εξουσίας ή θα το πάτε βήμα-βήμα εκλογή την εκλογή για να έρθετε από την τρίτη στη δεύτερη και από τη δεύτερη στην πρώτη θέση? Ο στρατηγικός στόχος της παράταξης πρέπει να είναι αυτός, να ξαναέρθει ξανά στο δίπολο, ναι, της εξουσίας. Μάλιστα. Όμως αυτό δεν γίνεται έτσι, αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οι πιθανότητες μας είναι αρκετές να συμβεί, εγώ πραγματικά αυτό πιστεύω, όμως οι προϋποθέσεις που σας είπα, για αυτό που λέει, η βασική προϋπόθεση που σας είπα είναι αυτό που λέει ο Κωστής Παλαμάς, για να σας το πω, για μάτωμα, για πάλεμα, για μια καινούρια γένα. Αν αυτό το πράγμα συμβεί και θα το εκφράσει ο νέος αρχηγός, εν και εφόσον μετά την επόμενη Κυριακή, έτσι για να μην μιλάμε και πρόωρα, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να δούμε τι θα γίνει. Αν αυτό λοιπόν εκφραστεί, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι στα επόμενα χρόνια σταδιακά, μετά από μια σταδιακή άνοδο, την οποία θα την δούμε από τις επόμενες διπλές εκλογές τις εθνικές, και η ευθεία μας δείχνει δηλαδή το δρόμο της δικαίωσης και της ευθύνης. Και κάτι άλλο σε συμπληρώνω, και έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος πια ότι οι πολιτικές και εκλογικές απώλειες που είχαμε τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν γιατί είχαμε εμείς μόνο τις ευθύνες διαχείρισης της κρίσης. Οι ευθύνες ανήκουν σε πολλούς, δεν ανήκει μόνο σε αυτό το χώρο. Έτσι, ουδής είναι αλάθητος σε αυτή την ιστορία που δυστυχώς βιώσαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, να το πω έτσι. Τώρα, και γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη Χρήστο, και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου της παράταξης δεν άντεξε αυτό το βάρος των μνημονίων. Εμείς όμως αντέξαμε να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης και να περάσουμε μέσα από την έρημο, αυτή την πολιτική έρημο. Πριν περάσουμε ακριβώς στην Καστοριά, μια ακόμη ερώτηση για τη στρατηγική των δύο υποψηφίων. Διαβάζουμε, δεν ξέρω αν θα συμβεί, ότι από την μια πλευρά θα τονίζεται ότι ναι, Ανδρουλάκης, αλλά θα είναι στην Ευρωβουλή. Πώς θα είναι το κόμμα μες στην Βουλή, γιατί δεν θα μπορεί να είναι ο κ. Ανδρουλάκης επικεφαλής παράταξης μέσα στο κοινοβούλιο το ελληνικό, λόγω της θέσης του στην Ευρωβουλή. Και από την άλλη μεριά ακούμε ότι θα υπενθυμίζουμε τακτικά το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή έφυγε από το Πασόκ και ίδρυσε δικό του αντίπαλο κόμμα στο Πασόκ και σήμερα διεκδικεί την αρχηγία. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν έτσι οι δύο αντίπαλοι, ποια τακτική τους, θα τη δούμε βέβαια μέσα στην εβδομάδα, αλλά πιστεύεις ότι θα πολλωθεί σκηνικό ή θα πάτε αγαπημένοι μέχρι την Κυριακή, και κυρίως και μετά την Κυριακή, όχι απλά μέχρι την Κυριακή? Νομίζω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό μέσα στην προεκλογική περίοδο, δεν είχαμε αντεκλήσεις σοβαρές οι οποίες θα δημιουργήσουν, θα τραυματίσουν αυτό το κλίμα που, πρέπει να το πούμε και αυτό, δημιούργησε και η απροσδόκητη απώλεια της Προέδρου της κυρίας Γεννηματά. Ήμασταν σε καλό κλίμα και νομίζω ότι αυτό έτσι θα είναι και στην επόμενη Κυριακή, γιατί και η στρατηγική και η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να συζητά επί της ουσίας και όχι με κορώνες και κοκορομαχίες. Ναι. Επομένως έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα και νομίζω ότι στην αναμέτρηση εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο το ρεύμα της ανανέωσης που έχει αποφασίσει ο κόσμος, ο οποίος πήγε να ψηφίσει και ο οποίος τον καλούμε να ξανάρθει την άλλη Κυριακή και να στηρίξει ξανά αυτό το ρεύμα. Έτσι, βέβαια, θα δούμε να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό και διαδικαστικά. Δηλαδή, πόσοι πήγαν συνολικά από την Καστοριά να ψηφίσουν, Κοσμά? Δεν έχω εύκαιρο, το συνολικό νούμερο, αλλά πρέπει να ήταν πάνω από 1.100. Ναι, ναι, 480, ναι. Εδώ έχω τα αποτελέσματα. Ναι, 480 ψήφισαν Ανδρουλάκη. Ναι. 293 ψήφισαν Παπανδρέου, 200 ακριβώς Λοβέρδο, Γερουλάνο 20, Καστανίδη 86 και Χριστίδη 25. Ναι, 155 ψηφίσαν τις είχε στον Εστόριο. Ναι. Και 285 στο Άργος Ορεστικό. Οπότε έχουμε μια εικόνα του συνόλου της, ναι, 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 των ψηφισάντων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πρώτος και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι.
Αλλά δεν τα είχε καταφέρει το 17 με την αυτοκινήματα. Ήταν η δεύτερη προσπάθειά του. Υπήρχε πάντα ένα ρεύμα που ακολουθούσε τον Αλλά ήταν πάντα στην Καστοριά πρώτος. Ναι, ναι. Η Καστοριά μας το έδωσε και την προηγούμενη φορά και τώρα. Τώρα ακόμη μεγαλύτερο, φυσικά. Είχαμε αρκετοί άνθρωποι σχέση με τον Νίκο. Γνωριστήκαμε τα χρόνια που ήταν γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τα δύσκολα χρόνια. Και προσωπικά εγώ εκτίμησα το πολιτικό του κεφάλαιο, την δυναμική του, τον δυναμισμό του και την σταθερότητα, την παραταξιακή του συνείδηση. Και έτσι κρατήσαμε επαφές, συζητήσαμε πολλές φορές, συμμετείχαμε σε κύκλους συζητήσεων για το μέλλον μέσα σε εκείνη την τρικυμία που περνούσαμε. Νομίζω ότι και εγώ είχα προδιαγράψει στο μυαλό μου ότι κάπως έτσι θα πήγαινε το πράγμα κάποια στιγμή και επειδή, να το πούμε και φιλοσοφικά και στη ζωή, η ζωή κάνει τους κύκλους της, κάποια στιγμή θα σε δικαιώσει ή εν πάση περιπτώσει δεν θα σε αδικήσει τόσο για κάτι το οποίο συνέβη κάποια στιγμή. Γιατί οι στιγμές μας δεν είναι μόνο αρνητικές, έχουμε να προσφέρουμε και πολλά θετικά. Ναι. Τώρα, επειδή προεπήρξαν και κάποιες δημοσκοπήσεις, Κόσμα, που προέβαλαν σαν φαβορί, αυτό καταλάβαινα εγώ από τις αναλύσεις, τον κύριο Λοβέρδο. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι λάθος αίσθησή μου. Το γεγονός ότι δεν συνέβη αυτό, πιστεύεις ότι κάπως λειτουργήσε? Μπορεί να λειτουργήσε, διότι νομίζω και ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι οι δημοσκοπήσεις γίνονται στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ναι. Οπότε οι απαντήσεις δίνονταν στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις έβγαινε πρώτος ο κύριος Λοβέρδος, σε κάποιες ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν σου απαντούν, ερωτώνται 1000 άτομα για παράδειγμα, γιατί έτσι γίνονταν οι δημοσκοπήσεις, και σε αυτές οι ερωτώμενοι που προέρχονται από αυτό το χώρο είναι 80 ή 100 άτομα και συμμετέχουν οι υπόλοιποι 900 από άλλα, προφανώς αυτό δεν δίνει μια πλήρη καθαρή εικόνα το τι γίνεται στο εσωτερικό αυτού του χώρου. Και στο επίπεδο του ρεύματος που είπαμε και στο επίπεδο πώς συντάσσονται και ποιοι από το στελεχειακό δυναμικό. Αν ας πούμε η δημοσκόπηση αυτή ήταν απόλυτα αληθές που δήλωναν το 15% των ψηφοφόρων άλλων κομμάτων θα έρθουν, έπρεπε να είχαμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο σήμερα. Ναι. Προφανώς δεν θα γινόταν αυτό. Προφανώς γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Αλλά και προφανώς αυτό που έγινε χθες ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αν συνυπολογίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2015, που είναι πρώτο κόμμα, είχε 400.000 ψηφίσαντες. Σωστά, γι' αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα, στην Καστοριά, επειδή ξέρουμε τα πράγματα περισσότερο, γιατί εδώ συζητάνε αν πήγαν πραγματικά φίλοι του Πασόκ ή πήγαν και από άλλα κόμματα κτλ. Διπλοεγγεγραμμένοι, τριπλοεγγεγραμμένοι, που είναι σε όλα τα κόμματα. Επειδή ξέρουμε την περίπου μέση άκρη τη ανθρωπογεωγραφία, λέτε. Ναι, ακριβώς, την ανθρωπογεωγραφία του νομού μας. Στην Καστοριά ψήφισαν πραγματικά Πασόκ, ψήφισαν Σιριζέοι, ψήφισαν Νέα Δημοκράτες. Τι ψήφισαν στην Καστοριά? Το μεγάλο μέρος ήταν προφανώς άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτό το χώρο. Ναι. Ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν στήριξαν τα τελευταία χρόνια αυτό τον χώρο, οι οποίοι πήγαν σε άλλα κόμματα και εκ δεξιών, να το πω, και εξ αριστερών, εκ του μέσου που βρισκόμαστε εμείς. Είχαν όμως μια παραδοσιακή σχέση με το παρελθόν, έτσι. Είχαμε αρκετά νέα παιδιά και από την σπουδάζουσα και από... Μου έκανε εντύπωση αυτό κιόλας, και από παιδιά τα οποία θέλησαν να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν να έρθουν. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή. Οι οποίοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ήταν κομματικά μέλη. Μπορεί να γνωριζόμασταν και να ξέραμε πού ψηφίζει ο καθένας. Μπορεί να αποφάσισαν να το κάνουν για τους δικούς τους λόγους, για να επηρεάσουν την πολιτική κατεύθυνση, το πολιτικό σύστημα ή προσπαθώντας να βοηθήσουν κάποιο πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως εκτιμούν. Πιστεύετε πάντως στο Πασόκ ότι διαμόρφασαν ένα αποτέλεσμα, δηλαδή μπόρεσαν να επηρεάσουν κάποια κατάσταση? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έγινε σε τέτοιο βαθμό το οποίο θα επηρεάσει. Ναι, θα λύωνε τη βασική βούληση των πραγματικών φίλων του Πασόκ, ας πούμε. Με την ευκαιρία Πασόκ να λέμε από εδώ και πέρα. Το έλεγε κατά κόρνο ο κύριος Λοβέρδος αυτό, αλλά... Ναι, το είπε και ήταν, να το παραδείγουμε, πολύ εύστοχη η προεκλογική του καμπάνια, γιατί αυτό που λέτε ήταν της εποχής, είχε έρθει ξανά της μόδας. Εσείς το λέγατε πολύ καιρό, πρέπει να πω. Ναι, το χρησιμοποίησε ως όπλο του και καλώς έκανε. Ναι. Έτσι. Όμως
Εγώ δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια ότι εντάξει, εκεί είμαστε όλοι. Όμως τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες συμμαχίες και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δέχτηκαν να συμπορευτούν μαζί μας. Επομένως έγινε ένας συνασπισμός που ονομάστηκε είτε ΕΛΙΑ, είτε κίνημα αλλαγής, είτε ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη. Η απόφαση γι' αυτό θα την πάρουν οι πολίτες, γι' αυτό το θέμα θα την πάρουν οι πολίτες, οι οποίοι θα οδηγήσουν μέσα από έναν προσυνεδριακό διάλογο στο συνέδριο, όπου όταν αυτό θα γίνει και θα προκύψει. Αλλά αυτό δεν ήταν το πρωτεύον θέμα για μας. Τώρα, να διευθύνσουμε... Είναι πολύ σημαντικό και ξέρουμε, για να πούμε την αλήθεια, επειδή το ακούω και από κάποιους φίλους που το συζητάμε, οι οποίοι επιμένουν σε αυτό ότι έτσι πρέπει να γίνει, ωραία, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε κοινή ιστορία όλοι σε αυτό το χώρο, έτσι. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Ούτε εμείς λέμε ότι δεν είμαστε. Μπορεί να ονομαστεί δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση. Θα υπάρξουν προτάσεις και θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Το πρωτεύον ήταν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να επιλέξουμε ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να πάρει τον χώρο και να τον ανεβάσει 2-3 σκαλιά πάνω. Αυτό ήταν το πρωτεύον. Και να εκφράσει τη νέα γενιά και την αναγέννηση. Βέβαια, περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ, όπως θα λέγεται ο χώρος από εδώ και πέρα, με τον νέο το αρχηγό, θα περιμένουμε καθαρή πρόταση διακυβέρνηση. Για να γίνει ξανά πόλος, όπως είπατε, πρέπει να δούμε καθαρή πρόταση ουσιαστικά και όχι αναμασημένα πράγματα. Νομίζω ήμασταν ξεκάθαροι, Χρήστο, στην προεκλογική περίοδο και μπορούμε να το πούμε αυτό. Και δεν υπάρχει και προηγούμενο, ή τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, που ένα κόμμα από την σχεδόν αφάνεια να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη ξανά κόμμα εξουσίας. Θέλει πάρα πολύ δρόμο και πάρα πολύ κόπο. Πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Επανένταξε αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε πολύ, πολύ στην αρχή σε αυτό το πράγμα. Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και να μην πετάμε στα σύννεφα από μια μέρα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ναι. Η ουσία είναι ότι αν ο κόσμος θέλει ένα χώρο, το χώρο το δικό μας, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί με ευθύνη απέναντι και σε συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, πρέπει τις επόμενες εθνικές εκλογές να το ισχυροποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η απόφαση δική μας. Γιατί μέσα σε αυτό το ρόλο τον κάναμε. Κάναμε το εθνικό μας καθήκον. Αλλά πάντοτε ήμασταν βαλόμενοι, διωκόμενοι, ήμασταν εμείς που σηκώναμε το βάρος της ευθύνης και στο τέλος εκλογικά αποτυχημένοι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θέλω να το εκφράσω καθαρά ότι εφόσον αυτός ο κόσμος, οι πολίτες της χώρας θέλουν αυτόν τον χώρο να παίξει ένα δημιουργικό ρόλο, πρέπει να του δώσουν τη δύναμη. Γιατί ένα ηττημένο κόμμα δεν μπορεί να συμμετέχει στις συνεργασίες. Έτσι γίνεται και σε κανονικές συνθήκες. Το διευκρινίζω αυτό. Γιατί το 12 και το 13 δεν είχαμε κανονικές συνθήκες. Στην Ευρώπη τα κόμματα τα οποία ηττούνται δεν μπορούν να μπουν. Δεν μπορούν να μπουν σε συνεργασίες. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος εκτιμά ότι πρέπει να είμαστε ένας πόλος ο οποίος μπορεί και πρέπει να κάνει, θα πρέπει να μας δώσει τη δύναμη για να εκφράσουμε και τη δική μας και τη δική μας άποψη για τα πράγματα μέσα σε μια κυβερνητική συνεργασία. Αν και ενδεχομένως. Και προφανώς ο πρώτος μας στόχος είναι η ενδυνάμωση της παράταξής μας. Επειδή καταλαβαίνω έχετε και κόσμο μάλλον, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, δεν έχετε χρόνο, να πούμε μόνο το εξής διαδικαστικά, ότι όσοι ψήφισαν και από την Καστοριά και από την υπόλοιπη Ελλάδα σε αυτές τις εκλογές της Κυριακής, αυτοί και μόνο έχουν δικαίωμα να πάνε και αυτήν την Κυριακή να ψηφίσουν, χωρίς να πληρώσουν αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τα 3 ευρώ. Απολύτως. Άλλος δεν μπορεί να πάει. Αν δεν πήγατε χθες να ψηφίσετε, δεν μπορείτε να πάτε την Κυριακή τώρα. Ναι, ο εκλογικός κατάλογος έκλεισε χθες. Έκλεισε χθες. Και αυτοί θα αποφασίσουν για τον πρόεδρο της επόμενης Κυριακής, την επόμενη Κυριακή. Κύριε Βαρσάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα ξανά. Χριστό, σε παρακαλώ, την άλλη φορά που θα με καλέσει, να έχω κανένα αποτέλεσμα καλύτερο. Δεν κάθε φορά που με καλείς, είμαι στα. Εξάλλου, ναι. Με ποιον παίζετε τώρα, δηλαδή, με ποιον να σας βάλω να παίξετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι, την Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Σωστά. Αλλά με οπτάσουμε, με καλές πάλι. Σωστά. Έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι την ομάδα. Γιβραλτάρ. Με τον βράχο του Γιβραλτάρ, βέβαια. Σε είπε γρουσούζι, φάδερ. Όχι. Λοιπόν, τα λέμε κύριε Βαρσάμι, ευχαριστούμε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.